Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μια πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Η Ελλάδα γίνεται μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Το μεγάλο ποσοστό των συλληφθέντων είναι αλλοδαπή. Τουργούτ Οζάλ, πρώην Πρωθυπουργός της Τουρκίας. Το δόγμα του. Δεν χρειάζεται να κάνουμε πόλεμο με τους Έλληνες, αρκεί να τους στείλουμε μερικά εκατομμύρια ανθρώπους από την εδώ μεριά και να τελειώνουμε με αυτούς. Το 2008 συνελήφθησαν 146.337 λαθρομετανάστες. Εάν συνεχίσουμε τον ίδιο αριθμό ίσως λαθρομεταναστών στην Ελλάδα, το 2018 στην Ελλάδα θα έχουμε 5 εκατομμύρια μουσουλμάνους λαθρομετανάστες. Ο εσωτερικών προανήγγειλε ότι θα αποκτήσουν την ελληνική ηθαγένεια και μάλιστα σύντομα τα παιδιά των μεταναστών που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στη χώρα. Towards the Third World, Henry Kissinger, 1974. I think its task will be to develop an overall strategy for America in this period when really a new world order can be created. It's a great opportunity and it is a crisis. Τι έλεγε το 1974 ο Χένρι Κίσιγκερ για τους Έλληνες. Ακούστε το 1974. Ομιλία του. Οι Έλληνες είναι αναρχικοί και δύσκολα κομμαντάρονται. Γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να χτυπήσουμε βαθιά μέσα στις πολιτισμικές τους ρίζες. Έτσι ίσως καταφέρουμε να τους αναγκάσουμε να συμβαστούν. Ενώ βέβαια να χτυπήσουμε τη γλώσσα τους, τη θρησκεία τους, τα πολιτισμικά και ιστορικά αποθέματα. Έτσι ώστε να ουδετεροποιήσουμε τη δυνατότητά τους να αναπτύσσονται, να διακρίνουν τους εαυτούς τους ή να αποδεικνύουν ότι μπορούν να νικούν. Έτσι, ώστε να ξεπεράσουμε τα εμπόδια στα στρατηγικώς απαραίτητα σχέδιά μας στα Βαλκάνια, τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Απόσπασμα στην Ουάσιγκτον το Σεπτέμβρη του 1974. Όπως βλέπετε, έχουν καταφέρει πολλά.